Κύριε Μαϊκόπουλε, ανοίγει το σύστημα εγγραφής ομιλητών, όποιος επιθυμεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μου ομιλία με μια ξεχωριστή αναφορά στον ιδιαίτερο τόπο μου, στο Βόλο, και να περιγράψω μια εικόνα. Έχουμε μια πλατεία στο Βόλο, στη Μαγνησία, την Πλατεία Ελευθερίας, ιστορική πλατεία. Κυρίως μαζεύονται άνθρωποι απόμαχοι της ζωής, συνταξιούχοι. Βρισκόμαστε μαζί τους καθημερινά, συζητάμε. Και η αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, ήταν η εξής. Αν από 1η-1η του 2019 κοπούνε οι συντάξεις ή όχι. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση σήμερα ως κυβέρνηση να ανακοινώσουμε, να απαντήσουμε μάλλον στην αγωνία αυτών των ανθρώπων και να τους πούμε ότι από 1η-1η του 2019 οι συντάξεις δεν περικόπτονται. Είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόφαση αυτή, η επιλογή αν θέλετε αυτή και κεραυνός ενεθρία, κατά τη γνώμη μου όχι. Έρχεται ως συνέχεια της ψήφισης τροπολογίας για την επιστροφή των αναδρομικών στα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια, σε συνέχεια της ψήφισης του νομοσχεδίου για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, νέους επιστήμονες και αγρότες και φυσικά σε συνέχεια της κατάθεσης του προϋπολογισμού για το 2019, το οποίο θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες και ο οποίος έχει μια ποιοτική διαφορά, κατά τη γνώμη μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε σχέση με όλους τους προηγούμενους. Είναι ένας φανερά επεκτατικός προϋπολογισμός με μια στόχευση, τη διόρθωση, τη σταδιακή διόρθωση, αν θέλετε, των αδικιών, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την έπρακτη, απτή τόνωση της οικονομίας των οικοκυριών και την επακόλουθη, αν θέλετε, ανάπτυξη και ενίσχυση της οικονομίας και της αγοράς. Θα ήθελα να τονίσω και κάτι ακόμα, ότι όλα όσα ανέφερα, αλλά και η σημερινή επιλογή που συζητάμε σήμερα, δηλαδή η επιλογή της μη περικοπής των συντάξεων για το 2019, δεν ήταν καθόλου δεδομένες πολιτικές επιλογές. Αντιθέτως, είναι αποτυπώματα, στίγματα μιας συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης, ενός πολύ συγκεκριμένου πολιτικού σχεδιασμού και, αν θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αποτέλεσμα παράγωγο προϊόν πολιτικής βούλησης. Εκμεταλλευτήκαμε με λελογισμένο τρόπο όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που δημιουργήθηκαν από την έξοδο της χώρας από το δημοσιονομικό πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και σε συνέχεια των δημοσιονομικών αυτών περιθωρίων που δημιουργούνται ερχόμαστε να τα καλύψουμε παίρνοντας ευνοϊκά μέτρα. Θα μου πείτε στην αρχή είναι αρκετά μικρά, αλλά είναι τα πρώτα βήματα, τα πρώτα στίγματα για κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι σιγά σιγά ανακτούμε μέρος, κομμάτι της δημοσιονομικής μας κυριαρχίας. Λόγω λοιπόν αυτής της οικονομικής κατάστασης της χώρας, της καλής οικονομικής κατάστασης, της εξόδου από το πρόγραμμα του Αύγουστο του 2018, αλλά και της καλής κατάστασης της βιώσιμότητας που αυτή τη στιγμή επιδεικνύει ο ΕΦΚΑ, είμαστε σε θέση να ακυρώνουμε επώδυνα μέτρα. Ένα τέτοιο επώδυνο μέτρο ήταν και η σημερινή κατάργηση της μείωσης των συντάξεων. Και στο σημείο αυτό, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, πιστεύω ότι πολιτικές επιλογές σαν τη σημερινή απαντούν και περιγράφουν μια κατάσταση στην οποία θα βιώσουμε ως πολιτικό σύστημα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ότι περνάμε από τη διαχείριση σκληρών όρων στην κατάσταση όπου θα είμαστε στην δυνατότητα, θα έχουμε την ευχέρεια να ακυρώνουμε στην πράξη επώδυνους όρους. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να περάσω λίγο στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, όπου αποτελεί ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας του 2016-97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 20 Ιανουαρίου του 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Η ενσωμάτωση της εν λόγω οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι αναγκαία η διασφάλιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της προστασίας του καταναλωτή και η ομοιόμορφη ρυθμιστική αντιμετώπιση ως προς τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επί της ουσίας, με τις διατάξεις της οδηγίας, επιχειρείται να διευκολυνθεί η ανεμπόδιστη διασυνοριακή και επίσης όρης άσκηση της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Η οδηγία βελτιώνει τα ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και δημιουργεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού στο πεδίο της αγοράς ιδιωτικών ασφαλίσεων μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που πωλούν απευθείας ασφαλιστικά προϊόντα και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Έτσι, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που πωλούν απευθείας ασφαλιστικά προϊόντα συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας και αντιμετωπίζουν ίδιες με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές υποχρεώσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης του καταναλωτή. Από τα πιο σημαντικά σημεία της οδηγίας είναι η θέσπιση ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση απαλλάσσονται των αυστηρών υποχρεώσεων του νόμου για ενημέρωση και πληροφόρηση. Ο ορισμός και η αναδιαμόρφωση των εθνικών κατηγοριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως εξής. Πρώτον, προβλέπονται οι κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που είναι οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι συντονιστές ασφαλιστικών πράκτορων και οι μεσίτες ασφαλίσεων, με απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο πρώτων κατηγοριών με την τρίτη. Δεύτερον, στην οδηγία περιγράφονται επίσης και οι γενικές αρχές διοντολογικής συμπεριφοράς που θα πρέπει να διέπουν τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με βασικό γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών. Στο τρίτο τώρα μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται συνολικά ευνοϊκές για τον πολίτη διατάξεις φορολογικής νομοθεσίας με μέτρα υποστήριξης και ανακούφισης των φορολογουμένων και συγκεκριμένων μάλιστα κοινωνικών κατηγοριών όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και οι πολίτεχνοι. Ακόμη εισάγονται μέτρα για την ενίσχυση του πλαισίου αντιμετώπισης παραβατικών φαινομένων όπως είναι το φελαθρεμπόριο και η φοροδιαφυγή. Για να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι και θεωρώ ότι τα μέτρα τα συγκεκριμένα που θα αναφέρω τώρα είναι άξια αναφοράς. Προβλέπεται για παράδειγμα ότι ο συντελεστής ΦΠΑ μεταφέρεται από το 13% στον υπερμειωμένο σχετικά με την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντελεστή του 6% για τα ηλεκτρονικά μπαστούνια και τις γραφειομηχανές τύπου Braille. Εισάγεται μια διορθωτική παρέμβαση που αφορά κατά βάση τα αναπηρικά οχήματα και τα οχήματα των πολυτέκνων σχετικά με τη δυνατότητα που έχουν οι πολίτες με αναπηρία να αγοράζουν αυτοκίνητο κάθε 7 χρόνια χωρίς να πληρώνουν τέλος ταξινόμησης. Με τη νέα λοιπόν ρύθμιση, αν το όχημα κλαπεί, ο δικαιούχος απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους ταξινόμησης, υποβάλλει ατελώς αίτημα για την απόκτηση νέου οχήματος μετά την πάροδο 4 ετών από τότε που αγοράστηκε το όχημα που κλάπηκε, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο της κλοπής. Στο μέτωπο τώρα της αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου, εισάγεται πλέον υποχρεωτική για όλα τα μεταφορικά μέσα καυσίμων η ηλεκτρονική σφράγιση, προκειμένου η διοίκηση να μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικότερα τη διακίνηση καυσίμου και να εντοπίζει φαινόμενα καταστρατήγησης. Στο πεδίο τώρα της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, παρέχεται πλέον στον πολίτη η δυνατότητα να τακτοποιεί υποχρεώσεις προς την εφορία, καταβάλλοντας το ηλεκτρονικό παράβολο χωρίς να χρειάζεται να την επισκεφτεί. Ακόμη εισάγεται η δυνατότητα ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων στα ζευγάρια με ταυτόχρονη πρόβλεψη ότι τα ανήλικα τέχνα πηγαίνουν σε εκείνον το σύζυγο που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα. Να τονίσω πως μιλάμε για δυνατότητα υποβολής ξεχωριστής δήλωσης και όχι για υποχρέωση, κρίνοντας ότι είναι πιο αντικειμενικό και πιο δίκαιο ο σύζυγος που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα να έχει και τα ανήλικα τέχνα. Δεν μπορώ να μην πάρω, να μην δανειστώ μερικά δευτερόλεπτα ώστε να αναφερθώ και σε δύο τροπολογίες οι οποίες κατά τη γνώμη μου έχουν και σημειολογικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Να αναφερθώ λοιπόν στην τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση στο εν λόγω σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Εργασίας και αφορά την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό του μισού των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη για όλους τους εργαζόμενους έως 25 χρονών. Από το 2020 η κάλυψη αυτή θα μεταφερθεί στο 100%. Πρόκειται για άλλη μια ρύθμιση επεκτατικού, θα έλεγα, χαρακτήρα που στηρίζει έμπρακτα τους νέους εργαζόμενους και διευκολύνει την προσπάθειά τους να μπορέσουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Δεν μπορώ επίσης να μην κάνω και μια αναφορά στην τροπολογία που κατατέθηκε και αφορά τη σύσταση οργανικών θέσεων σε όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Άλλη μία λοιπόν δέσμευση του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έξη της Θεσσαλονίκης γίνεται πράξη στο εν λόγω νομοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγοντας, θα ήθελα να πω το εξής, ότι με το 43-87 του 2016
αναμφίβολα διορθώθηκαν, αναμφίβολα εξασφαλίστηκε η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά από την άλλη υπήρξαν και παρήγαγαν και συγκεκριμένος νόμος και συγκεκριμένες ασυμμετρίες. Αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Όσο όμως διαθέτουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο τα περιθώρια που μας δημιουργούνται, αυτές οι αδικίες σταδιακά θα εξαλείφονται. Επομένως, με στραμμένο το βλέμμα στις κοινωνικές ανάγκες, η προτεραιότητα από εδώ και πέρα θα πρέπει να αποτελεί η ανακούφιση, η έμπρακτη ανακούφιση των συμπολιτών μας, η διόρθωση των ανισοτήτων και των ανισορροπιών, η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και πάνω απ' όλα η κοινωνική ευημερία. Για όλους αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα και με αυτές τις σκέψεις, καλό το σώμα να υπερψηφίσει συνολικά και κατάρθρον το παρόν σχέδιο νόμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και για την τήρηση του χρόνου. Γίνεται γνωστό.